sense. Κοινή λογική. Ο Θανάσης Λάλας κάθε μέρα λίγο πριν τις 9 παρέα με τον εαυτό του και τους άλλους. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Θανάσης Λάλας, μένετε συντονισμένοι. Εγώ και ο εαυτός μου είμαστε και σήμερα εδώ κοντά σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά 5 ολόκληρα λεπτά. Άντε 6, άντε 7. Όπως κάθε μέρα λοιπόν, προσπαθούμε και σήμερα να αφουγκραστούμε αυτό που συμβαίνει εκεί έξω και να σας το σχολιάσουμε. Τι λες, πώς σου φαίνεται, πώς σου φαίνεται ο προλογός μου? Όπα, πολύ χαρούμενο σε βρίσκω. Τι να σχολιάσεις? Μόνο κακά πράγματα έχεις να σχολιάσεις. Δεν καταλαβαίνω τη διάθεσή σου. Ότι ξαφνικά μιλάς με τους ακροατές και μπορείς να πεις στους ακροατές αυτό που είναι η γνώμη σου. Υπάρχει θέμα δηλαδή που αυτή τη στιγμή θα μπορούσες χωρίς να πληγωθείς να μιλήσεις γι' αυτό? Τι εννοείς? Εννοείς ότι δεν πρέπει να μιλάμε για πράγματα που μας πληγώνουν? Όχι, αντιθέτως. Δεν μπορώ να καταλάβω τη δική σου τη χαρά, τη διάθεσή σου. Μιλάς με έναν τρόπο σαν να πρόκειται να πεις ένα πολύ καλό νέο. Υπάρχουν κάποια καλά νέα που πρέπει να πεις? Κοίταξε να δεις, θα πω αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Για πες μου, σε παρακαλώ πολύ, με τι θέλεις σήμερα να ασχοληθούμε? Για να το ακούσω, Τρίτη είναι σήμερα. Θα ήθελα να ακούσω με τι θες να ασχοληθείς. Κοίταξε, δεν μπορώ να αποφύγω να μιλήσω για αυτό που συμβαίνει με τη. Με το κορίτσι των 12 χρονών. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ που το πιάνεις αυτό το θέμα. Και εσύ, για πες μου λοιπόν, τι καινούριο έχεις να πεις? Έχω να πω πολλά πράγματα. Τι θες να πεις? Είναι δυνατόν ένα κορίτσι 12 χρονών, οι γονείς του, όλοι αυτοί γύρω, να τους συμπεριφέρονται έτσι, να μην παίρνουν είδηση τι συμβαίνει? Ποιος σου είπε μωρέ ότι δεν παίρνουν είδηση? Το παιδί αυτό σου είπε κανένας? Όλοι παίρναν γύρω είδηση. Κανένας δεν μιλούσε. Όλοι ξέρανε. Γι' αυτό σου λέω να ακούσω τι είναι αυτό που έχεις να πεις. Όλοι ξέρανε. Κανονικά όλοι πρέπει να καταδικαστούν γύρω. Και πάνω απ' όλα πρέπει να καταδικαστεί το κράτος. Το κράτος, πάλι μας θέλει το κράτος, τι σου ήρθε πάλι? Πάλι αντιπολίτευση θα κάνουμε και σε αυτό φταίει ο Μητσοτάκης? Δεν μιλάω το κράτος και εννοώ το Μητσοτάκη. Εννοώ το κράτος. Ξέρεις, χθες, όπως πάρα πολύ καλά έχεις καταλάβει που το παρακολουθώ αυτό το πράγμα πολύ κοντά, άκουσα τι συμβαίνει στη Γαλλία σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Τι συμβαίνει στη Γαλλία σε αντίστοιχες περιπτώσεις? Βγήκε ένας άνθρωπος από τη Γαλλία και είπε, εάν ένα παιδί 12 χρονών για δεύτερη μέρα δεν εμφανιστεί στο σχολείο αδικαιολόγητα, η δασκάλα του ενημερώνει τον διευθυντή ή τη διευθύντρια και η διευθύντρια ή ο διευθυντής αμέσως επικοινωνούν με το σπίτι, με τον γονιό. Και βλέπουν στην πραγματικότητα τι συμβαίνει και αν εντοπίσουν ότι υπάρχει οικογενειακό πρόβλημα, πρόβλημα πολύ έντονο, το παιδί ανατίθεται στην κοινωνική πρόνοια. Αναλαμβάνει το κράτος το παιδί. Ένα παιδί είναι απροστάτευτο. Ένα παιδί είναι πάντα απροστάτευτο. Δεν μπορεί το κράτος να έρχεται εκ των υστέρων να δικάζει, να καταδικάζει, να βάζει τη φυλακή διάφορους ανθρώπους για να βγει λάδι το ίδιο το κράτος. Κοίταξε, σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι μπορεί το κράτος, εδώ τουλάχιστον το κράτος, να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο που λέει. Γιατί? Τι είναι το εδώ δηλαδή? Τι είναι δηλαδή? Σε όλα τα υπόλοιπα κάνουμε ένα κρεσέντο πολιτισμού και όταν πρέπει να είμαστε πολιτισμένοι, να αντιδρούμε ανθρώπινα, πρέπει στην πραγματικότητα να λέμε ότι εμείς δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση? Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Το κράτος ευθύνεται πάνω απ' όλους. Ευθύνονται και άλλοι. Και θα προσπαθήσω να σου πω και άλλους που ευθύνονται, εάν μου δώσεις τη δυνατότητα να σου αναπτύξω αυτό που ακριβώς έχω σκεφτεί, παρακολουθώντας όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Για πες. Πρώτα το κράτος. Φταίει το κράτος. Δεύτερον, ποιος νοιάστηκε ότι μια οικογένεια με τόσα χρήματα μπορεί να μεγαλώσει 8 παιδιά? Δεν φταίει πάλι το κράτος. Με ποιον τρόπο δηλαδή, όταν έχεις 200, 300, 400 ευρώ το μήνα για να ζήσεις 8 παιδιά, για να ζήσεις μόνος σου δεν σου φτάνει? Δεν θα παρανομήσεις? Δεν θα παρεκκλίνεις? Πώς είναι δυνατόν να ζει ένας άνθρωπος στις μέρες μας με 300 και 400 ευρώ? Πόσο μάλλον πώς είναι δυνατόν να ζει μια οικογένεια 8 ανθρώπων με 400 ή με 300 ευρώ? Και ερχόμαστε τώρα να πούμε γιατί παρέκλεινε το παιδί, γιατί παρέκλεινε η οικογένεια. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, αλλά θα πρέπει να αναλογιστούμε τα πραγματικά προβλήματα που έχει αυτό το κράτος. Πριν από 2-3 μέρες βγήκε μια έρευνα για την πτώχεια εξαιτίας της Παγκόσμιας ημέρας της πτώχειας.
και λένε ότι ναι, άκουσε, μην προσπαθείς να με διακόψεις. Λένε, δεν θέλω να κάνω αντιπολίτευση. Θέλω να πω αυτό που ακριβώς συμβαίνει. Δεν με αφορά να κάνω αντιπολίτευση. Δεν με αφορά ο Μητσοτάκης, δεν με αφορά ο Τσίπρας, δεν με αφορά κανένας από αυτούς. Με αφορά αυτό που ακριβώς συμβαίνει. Τι δηλαδή συμβαίνει? Ό,τι συμβαίνει και τι συμβαίνει. Το ακούσαμε μαζί. Πώς το προσπέρασαν τα αυτάκια σου? 650.000 άνθρωποι. 650.000 άνθρωποι είναι από αυτούς οι οποίοι βγάζουν 350 ευρώ το μήνα. Πες μου σε παρακαλώ πολύ, ας τους βιασμούς και άσε και όλα τα υπόλοιπα. Με 350 ευρώ πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μην γίνει κλέφτης, να μην γίνει απατεώνας, να μην πώς θα ζήσει? Πώς ζει ένας άνθρωπος με 350 ευρώ το μήνα? Τολμάνε κιόλας να το λένε. Τολμάνε να βγαίνουν να μας λένε το στατιστικό στοιχείο και να μην αντιδρά κανένας. Και να ακούω τον κύριο Άδωνη να λέει έχουμε περάσει κι εμείς μεγάλη φτώχεια. Νομίζω ότι έχεις θυμώσει πάρα πολύ. Όχι έχω θυμώσει. Έξαλλος έχω γίνει. Έξαλλος με αυτά που ακούω. Από τη μία μεριά με 350 ευρώ ή 650.000 από τον πληθυσμό της χώρας προσπαθούν να ζήσουν και από την άλλη μεριά όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, όλο αυτό το κτίνος που βγαίνει μέσα από την ανθρώπινη ψυχή εναντίον ανθρώπινων άλλων ψυχών. Μου φαίνεται απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Είναι σύμπτωμα μεγάλης παρακμής, τεράστιας παρακμής, και ας προσπαθούν να τα κουκουλώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Παρακμή μεγάλη συμβαίνει γύρω μας και εμείς κάνουμε τους τρελούς, σφυρίζουμε κλέφτικα όλοι. Όλοι, αντί να βγούμε στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούμε, με έναν τρόπο να αναζητήσουμε μία λύση σε αυτό το κακό που συμβαίνει γύρω, στα παιδιά μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τηλεόραση και παρακολουθούμε το δράμα των άλλων για να ξεχάσουμε το δράμα το δικό μας. Αυτά είχα να σου πω. Σε ευχαριστώ, πέρασε η ώρα. Τι να σου πω. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Θανάσης Λάλας. Ο Θανάσης Λάλας και ο άλλος το εαυτός. Πολύ θυμωμένος. Κυρίες και κύριοι, αύριο πάλι κοντά σας. Παραπολιτικά 90,1. Μένετε συντονισμένοι. Νέα παρακάτι, είμαστε κάθε μέρα εδώ. Να μπορούσα στα σύννεφα να καηγώ βενζινάδικο, στο κενό να κινδυνεύω για τα αστέρι μου τα δικό. Οι καρδιές παλιοσίδερα σε ένα σώμα κατάδικο. Φέρετε μου ποτήρια και σπάστε το γυαλί, κόφτε το φιλί. Ας εμένα στα σύνορα.